αγαπητά. Σήμερα η Κυριακή της Ορθοδοξίας εορτάζουμε πανηγυρικά την αναστήλωση των ιερών εικόνων, ευχαριστώντας ως πιστή τον Ευεργέτη Θεό για το δώρο της ασφάλειας, της ευσέβειας και τους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου που διατράνωσαν την αλήθεια της πίστεώς μας και μας οδήγησαν με την προσκύνηση και τον ασπασμό των Αγίων εικόνων να αποδίδουμε την τιμή στον ίδιο τον Δεσπότη Κύριό μας και στους μιμητές των παθημάτων, τους Αποστόλους, μάρτυρες, ομολογητές, ασκητές. Από την πνευματική αυτή δεξαμενή η Εκκλησία μας καλεί τον λαό της να αντλήσει τα εφόδια που θα του χρειαστούν για τους αγώνες του στην διάνυση του σταδίου της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ώστε να βαδίσει σε καινούργια μονοπάτια και να φτάσει ανακαινιζόμενος εν Χριστώ να δει το ανέσπερο φως της Αναστάσεως. Την διάδοση του χαρμοσύνου μηνύματος της Αναστάσεως σε όλον τον κόσμο ευαγγελίζεται η Ορθόδοξη Εκκλησία μας με το ιεραποστολικό της έργο, στο οποίο ενεργώς συμπαρίσταται και η Εκκλησία της Ελλάδος. Για τις ανάγκες αυτές της διάδοσης του Ευαγγελικού μηνύματος, η Ιερά Σύνοδος και φέτος αποφάσισε να αφιερωθεί στην εξωτερική Ιεραποστολή η δεύτερη εβδομάδα των νηστειών, από 1η έως 7 Μαρτίου. Σήμερα Κυριακή της Ορθοδοξίας θα περιεχθεί δίσκος για την ενίσχυση του ανά τον κόσμο τεράστιου αυτού έργου, το οποίο εκτός από τις πνευματικές ανάγκες των αδελφών μας προσπαθεί να καλύψει και πρακτικές ελλείψεις με ανεγέρσεις ναών, σχολείων, ιατρείων, σύντηση πεινασμένων, ένδυση γυμνών, οργάνωση της εκπαίδευσης. Η ανά τον κόσμο αυτή ορθόδοξη μαρτυρία στηρίζεται μέχρι σήμερα στη βοήθεια και της δικής μας Μητροπόλεως μέσα από καρδιάς συμμετοχή όλων μας στη δισκοφορία, ανάλογα με τη δυνατότητα με την οποία ο καθένας μας μπορεί να συνεισφέρει. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει το γεγονός ότι όλοι μας είμαστε ταλαιπωρημένοι από την οικονομική δυσπραγία που έχει πλήξει την πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια και κινδυνεύουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δυσχέρεια ως χρόνιο χαρακτηριστικό του λαού μας, ενός λαού ιστορικά αξιοπρεπούς και εθνικά υπερήφανου. Όμως, όπως και πέρυσι είχαμε τονίσει, είναι τόσο ιερό και χριστιανικό οι φτωχοί να βοηθούν τους φτωχότερους. Όλες αυτές οι απανταχού της Οικουμένης Ιεραποστολές στηρίζονται στις μικρές προσφορές από πολλούς, που ουσιαστικά βοηθούν και ταυτόχρονα εκφράζουν τη γνήσια εκκλησιαστική κοινωνία μεταξύ πιστών, ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής ή γλώσσας. Αυτή η μικρή δική μας προσπάθεια ας βοηθήσει, ώστε όλα τα έθνη να λουστούν στο φως του Ευαγγελίου και να ενταχθούν ως ενεργά μέλη στο σώμα του ζώντος Χριστού. Η επιταγή του Κυρίου μας, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, με τη χάρη και την ευλογία του Τριαδικού Θεού μας, ας φέρει καρπούς πολλαπλάσιους της δικής μας προσπάθειας. Καλή και ευλογημένη Τεσσαρακοστή, με πολλές ευχές και την Κυρίου αγάπη, ο Μητροπολίτης, ο Μεσογείας και Λαυριωτικής Νικόλαους. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου,